Ικανοποιημένος από την πορεία υλοποίησης σε αργών μέσω ΕΣΠΑ, εμφανίστηκε από το Ηράκλειο ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακυρής. Το μήνυμα από την Κρήτη είναι ότι πιστεύουμε τόσο με το νέο ΕΣΠΑ αλλά και με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα έργα που έχουν σχεδιαστεί να ενταχθούν. Στα επόμενα χρόνια θα δούμε μια Κρήτη διαφορετική, καλύτερη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη, με πολύ περισσότερους τουρίστες και οικονομικά πάρα πολύ ανθισμένη. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, την επόμενη προγραμματική περίοδο το νέο περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Κρήτη θα είναι αυξημένο κατά 35%, εξέλιξη η οποία προκάλεσε ικανοποίηση στον Περιφερειάρχη Κρήτης. Το νέο περιφερειακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Κρήτη είναι 35% αυξημένο, νομίζω είναι λίγο κάτω από 600 εκατομμύρια ευρώ και αφορά τόσο δράσεις υποδομών όσο και δράσεις κοινωνικές. 534 εκατομμύρια θα είναι η νέα προγραμματική περίοδο εκτός από αυτά που είναι για την Κρήτη, εκτός από αυτά που είναι από τα τομεακά προγράμματα. Γιατί συνολικά όριο δεν υπάρχει. Αρχίζει να έχει τις μελέτες. Η επόμενη δεκαετία είναι μια δεκαετία ανάπτυξης της Κρήτης, μια δεκαετία που θα δώσει την κοινωνική συνοχή αλλά πάνω απ' όλα και την εργασία. Μετά τη νέα πτέρυγα που υλοποιήθηκε στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, το κυβερνητικό κλιμάκιο του Υπουργείου Ανάπτυξης βρέθηκε στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην Αγία Πελαγία, έργο που ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, ανοίγοντας νέα σελίδα για την περιβαλλοντική, αισθητική και τουριστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Ωφελεί μια σημαντική περιοχή του νομού. Μια περιοχή πάρα πολύ τουριστική, πάρα πολύ όμορφη. Θα τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο και βέβαια έχουμε ξεκινήσει ήδη να συζητάμε για την επέκταση του αποχητευτικού δικτύου της Αγίας Πελαγίας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα βιολογικό και λειτουργικό και βιώσιμο. Είναι ένα έργο που το ξεκίνησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή με τον Κώστα Μαμουλάκη. Έβγαλε όλες τις εγκρίσεις, το δημοπράτησε, το ξεκίνησε και το ολοκληρώνει η σημερινή Δημοτική Αρχή με τον Δήμαρχο τον Μενέλαο τον Μποκέα. Το κυβερνητικό κλιμάκιο ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα και για το σημαντικό έργο αναβάθμισης της παραλίας της Αγίας Πελαγίας προκειμένου να δρομολογηθούν εξελίξεις για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Το έργο αφορά στη δημιουργία ύφαλου μόλου, το οποίο στοχεύει να δώσει λύση στο πρόβλημα της διάβρωσης της παραλίας. Είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το εντάξουμε στο ΕΣΠΑ του Υπουργείου ή στο ΠΟΥΔΕ. Θα το δούμε. Έχουμε όμως μια συζήτηση που κάναμε για πρώτη φορά σήμερα με το Υπουργείο και θεωρώ ότι θα έχουμε πολύ θετικές εξελίξεις στο μοντέρο δυνατό. Το πλάτος της παραλίας μεγαλώνει αρκετά, πάνω από 10 μέτρα. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα για περισσότερο κόσμο να φιλοξενήσουμε στην Αγία Πελαγία, σεβόμενη βέβαια 100% το περιβάλλον. Πήραμε αυτή την προφορική δέσμευση και ελπίζουμε να το δούμε και αυτό να ολοκληρώνεται. Διαπλάτηση παραλίας με ένα τεχνητό ύφαλο στο σημείο εκεί της ούδας που λέμε, ναι. Και γίνεται αναπλήρωση με άμμο. Οι δαπάνες υγείας αποτελούν προτεραιότητα για το ΕΣΠΑ, δήλωσε ο Γιάννης Τσακύρης, περιγράφοντας παράλληλα τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο και αφορούν την πράσινη ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την έξυπνη εξειδίκευση. Είναι προτεραιότητα οι δαπάνες υγείας για το ΕΣΠΑ, τόσο για αυτό αλλά ειδικά και για το επόμενο. Είναι μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχε ενισχυθεί ειδικά λόγω του κορονοϊού. Ειδικά στην επόμενη προγραμματική περίοδο όλα τα έργα υγρών αποβλήτων πρέπει να τελειώσουν, ίσως να είναι και η τελευταία μας ευκαιρία.